4, σελίδα 1074, επιστολή του Αποστόλου Πέτρου 1, πρώτο κεφάλαιο, 13 εδάφιο. Σελίδα 1074, α κεφάλαιο, 13 εδάφιο. Με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Δια τούτου αναζωσθέντε στα σασφίας της διανοίας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδαν εις την χάρη την ερχομένη σε εσάς, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός, ως τέκνα υπακοής, μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας τας οποίας είχετε εν αγνία ημών, αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος, ως τη σας εκάλεσε, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Διότι είναι γεγραμμένο Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Και αν επικαλείστε Πατέρα τον κρίνοντα απροσωπολήπτος κατά το έργον εκάστου, διάγεται με τα φόβου των καιρών της παροικίας σας, εξεύροντες ότι δεν ελυτρώθητε από της ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως αμνού, αμόμου και ασπίλου, ως της ητωμέν προορισμένος προκαταβολής κόσμου, εφανερέθη δε εν της εσκάτης κερίης δια σας, τους πιστεύοντας δια αυτού εις τον Θεόν, τον αναστήσαντα αυτών εκ νεκρών και δόντα εις αυτόν δόξαν, ώστε η πίστη σας και η ελπή σας να είναι στον Θεό. Καθαρίσατες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος προς Φιλαδελφία, ανυπόκριτον αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους εκαθαράς καρδίας, επειδή αναγεννήθητε ουχή εκφθάρτου σπέρματος, αλλά αφθάρτου, δια του Λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος στον αιώνα. Διότι πάσα σάρξ είναι ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσεν. Ο λόγος όμως του Κυρίου μένει στον αιώνα και ούτως είναι ο λόγος ο Ευαγγελιστής σε εσάς. Απορρίψατες λοιπόν πάσαν κακίαν και πάντα δόλων και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς, επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικόν άδωλον γάλα, δια να αυξηθείτε δι' αυτού, επειδή εγεύθητε ότι αγαθός είναι ο Κύριος. Αμήν. Η αλήθεια είναι ότι ο Κύριος είναι αγαθός. Αλλά για να το πεις αυτό πρέπει να το έχεις γευθεί. Είναι καλός. Αλλά για να το πεις αυτό πρέπει να το έχεις γευθεί. Πρέπει δηλαδή στη ζωή σου να έχει έλθει ο Θεός να σου αποδείξει με τις ενέργειές Του, με τις επεμβάσεις Του, με την αγάπη Του, με τη φροντίδα Του, με τη συγχωρητικότητά Του, με τη μακροθυμία Του, με το έλεος, το απέραντο που έχει, με την προσοχή την συνεχόμενη στη ζωή σου. Να σου αποδείξει ότι κάθε στιγμή για οποιοδήποτε γεγονός και οποιοδήποτε θέμα σε απασχολεί που ξέρεις ή δεν ξέρεις, ο Θεός είναι αγαθός. Δεν το ξέρουν όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό και άλλοι τον βλαστημάνε, άλλοι τον περιφρονούνε, άλλοι τον κοροϊδεύουνε, άλλοι αδιαφορούνε. Δεν ξέρουν ότι είναι αγαθός. Εμείς ξέρουμε ότι είναι αγαθός, αμήν αδερφοί. Το έχουμε γνωρίσει. Είναι η πείρα μας. Τι να πω τώρα. Πάντοτε πίστευα στο Θεό. Πάντοτε προσευχόμουν, πάντοτε τον αγαπούσα, αλλά στα 37 μου χρόνια, όταν γνώρισα τον Ιησού Χριστό, κατάλαβα την αγαθοσύνη του Θεού. Δηλαδή, δεν πονηρεύεται, δεν σου κρατάει κακία, είναι αγαθός. Κάνεις λάθος και σου λέει εγώ θα το διορθώσω. Κάνεις αμαρτία, την κρύβει και κοιτάει το αίμα του Χριστού. Είναι αγαθός. Δια τούτο αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας, δηλαδή ετοιμαστείτε πνευματικά με τη διάνοιά σας, με την καρδιά σας, τις επιθυμίες σας, με τις σκέψεις σας. Γιατί? Γιατί πιστεύσατε στον Ιησού Χριστό. Προσέξτε, πιστεύετε ακόμη στον Ιησού Χριστό, τον οποίον δεν είδατε ποτέ και δεν τον βλέπετε.
και πιστεύετε στον Ιησού Χριστό, αν και δεν τον είδατε ποτέ, και τον αγαπάτε. Αυτό είναι η αγαθοσύνη του Κυρίου. Εκείνον τον οποίον ποτέ δεν είδατε και ποτέ δεν βλέπετε, πιστεύοντες τον αγαπάτε, και αυτή η αγάπη πλημμυρίζει την καρδιά σας χαρά. Αγαλιάστε, λέει, με χαρά ανεκλάλητο και ενδοξώ. Αυτή είναι η αγαθοσύνη του Θεού. Κάποιον που δεν τον είδες ποτέ, κάποιον που δεν τον βλέπεις, τον πιστεύεις, τον αγαπάς, και αυτή η πίστης και η αγάπη, αυτή η αγάπη δια της πίστεως μόνο, το οποίο είναι δώρο Θεού. Δεν μπορείς να πιστέψεις κάποιον που δεν τον είδες ποτέ, ό,τι και να σου πούνε. Μπορείς να πιστέψεις και να αγαπήσεις κιόλας κάποιον που δεν τον άκουσες ποτέ, ό,τι και να σου πούνε. Η αγαθοσύνη του Θεού, δώρο Θεού, δια της πίστεως είσαι σωσμένη, και τούτο είναι δώρο Θεού. Είναι απίστευτο, αδελφοί, αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας. Πιστεύουμε και αγαπάμε κάποιον που ποτέ δεν τον είδαμε, και τον αγαπάμε με αγάπη, τι να πω, μοναδική. Τον ακολουθούμε, του κράζουμε, μα δεν τον βλέπουμε, του φωνάζουμε Ιησού, δεν ακούμε τίποτα, αλλά η καρδιά μας πλημμυρίζει αγάπη. Και πλημμυρίζοντας η καρδιά μας αγάπη, χαιρόμαστε, δοξάζουμε, ψέλνουμε. Έχετε μια χαρά που δεν την καταλαβαίνεις, από πού ήρθε αυτή η χαρά, αφού εγώ έχω προβλήματα και όμως η καρδιά μου γεμάτη χαρά. Εγώ έχω αγωνία και όμως η καρδιά μου έχει ειρήνη. Εγώ έχω φόβους μέσα για το σήμερα και για το αύριο, αλλά γαλήνη πλημμυρίζει την καρδιά μου και χαίρομαι. Τι χαίρομαι? Χαίρομαι αυτό το οποίο έχω πιστέψει, τη σωτηρία μου. Χαίρομαι το τέλος της πίστεώς μου, τη σωτηρία των ψυχών μας, που για αυτή τη σωτηρία άνθρωποι παλαιότερα, οι προφήτες δια Πνεύματος Αγίου, προείδαν, προεφύτευσαν, προείπαν, έψαξαν δια Πνεύματος Αγίου να μάθουν πότε θα έρθει αυτή η σωτηρία, και τους επεκάλυψε ο Θεός ότι αυτή η σωτηρία δεν είναι για σας, είναι για αυτούς που πρόκειται να έρθουν, για μας. Και δόξαζαν το Θεό και έλεγαν όλοι οι Άγιοι Προφήτες, να ήμουν εκείνη την εποχή που θα σωθούν οι άνθρωποι, που θα αλλάξει η ζωή τους, που θα αναγεννηθούν, θα ξαναγεννηθούν για μια ελπίδα ζώσα και ουράνια και αιώνια. Αλλά και οι άγγελοι επουθυμούν να παρακύψουν, να μπορούσα κι εγώ να ζήσω αυτή τη σωτηρία των ψυχών, να ζήσω αυτή την επέμβαση του Χριστού στη ζωή των ανθρώπων. Πώς γίνεται αυτό μέσα σε ένα σκοτάδι, σε ένα περιβάλλον γεμάτο σκοτάδι, αυτή να είναι φως? Μέσα σε ένα περιβάλλον, και αυτή είναι η αλήθεια, έτσι δεν είναι? Μέσα σε ένα περιβάλλον αμαρτίας, αυτή να είναι άγιοι. Μέσα σε ένα περιβάλλον ψεύδους, απερίγραπτου, αυτοί να έχουν την αλήθεια. Και όχι την αλήθεια εδώ στο μυαλό τους, αλλά εδώ στην καρδιά τους δια της πίστεως. Αγαθός είναι ο Κύριος. Αγαθός είναι ο Κύριος. Αγαθός είναι ο Κύριος. Το ξέρω, το ξέρουμε, το γνωρίσαμε. Και αυτά ήρθαν στη ζωή μας γιατί κάποιοι μας έφεραν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Μωρέ, μπράβο, σπουδαίοι άνθρωποι αυτοί. Ο Πέτρος, ο Παύλος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης. Ομοιοπαθείς μήμας. Το μυστικό τους ήταν ότι συνεργάστηκαν με το Θεό δια Πνεύματος Αγίου. Αυτό είναι το μυστικό τους. Και αυτό είναι το μυστικό του χριστιανού. Ότι αναγνωρίζει ότι ο αγαθός είναι ο Κύριος στη ζωή του, γιατί πιστεύει δώρον Θεού στο όνομα του Ιησού Χριστού, και μετά αυτή την πίστη που ήρθε σαν δώρο Θεού κατά χάρη στη ζωή του την ομολογεί και σώζεται και ο άλλος.
Και πιστεύει και ο άλλος αυτόν που δεν έχει δει ποτέ. Και πιστεύει και ο άλλος αυτόν που δεν έχει ακούσει ποτέ. Και αγαπάει και ο άλλος. Αυτόν ποιον, τον Ιησού. Ποιος είναι ο Ιησούς? Ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτός είναι. Μα τον είδες? Γνώρισα ότι αγαθός είναι ο Κύριος. Αλληλούια. Δεν τον είδα. Τον άκουσες? Γνώρισα όμως ότι αγαθός είναι ο Κύριος. Στη ζωή μου το γνώρισα. Είμαι βέβαιος, το ομολογώ. Μήπως είσαι τρελός? Μωρέ, πες μου όπως θέλεις, αλλά εγώ γνώρισα ότι αγαθός είναι ο Κύριος. Αλληλούια. Μέσωσε, με ελέησε. Προσεύχομαι και με ακούει. Πού το ξέρεις? Από τις απαντήσεις του. Και τον αγαπάω και χαίρομαι. Γιατί είμαι σωσμένος. Τι θα πει σωσμένος? Τι διαφορά έχεις εσύ από εκείνον? Εσύ που είσαι σε αυτόν τον τοίχο μέσα και από τον άλλον που είναι έξω από τον τοίχο αυτό. Ο άλλος είναι γκρινιάρης. Ο άλλος είναι άγριος, θλιμμένος, τσακώνεται, φωνάζει, αγανακτεί. Όλη του η ζωή είναι μέσα στο θυμό, όλη του η ζωή είναι μέσα στη θλίψη, μέσα στο σκοτάδι. Τι διαφορά έχεις εσύ? Εσύ είσαι μέσα στην αιώνια ζωή, μέσα στη σωτηρία, μέσα σε αυτόν τον τοίχο. Και γνωρίζεις εδώ μέσα ότι ο αγαθός είναι ο Κύριος. Δεν ακούς τα λόγια, βγαίνεις, ακούς ραδιόφωνο, ακούς τηλεόραση, ακούς ανθρώπους. Όλο κακό. Όλο τρομοκρατία, βία, αμαρτία, φόνη, σεισμοί, καταποντισμοί. Τι, πώς να ζεις? Δηλαδή αν ακούς την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, πρέπει να σε πιάνει η ψυχή σου, η καρδιά σου. Σκοτώθηκαν, λέει, 15. Πιάσανε ο Μύρος 350. Έγινε, ήρθε ο τυφώνας εκεί και σκότωσε 2.000. Πω, τι θα κάνω? Και αν έρθει και εδώ, έρχονται, λέει, εξαιρετικά, λέει, ακραία φυσικά φαινόμενα. Φόβος. Αλλά εγώ είναι ο αγαθός ο Κύριος. Μέσωσε και θα συνεχίσει να με σώσει. Και στο τέλος θα έρθει και να με παραλάβει. Μα πού τον είδες? Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Έχω χαρά. Γιατί? Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Αλλά αυτή η χαρά είναι από το Θεό. Δεν είναι μια χαρά χαζομάρας, αλλά είναι μια χαρά πίστεως, σοφίας, δυνάμεως. Με μια κουβέντα, και αν μπορείς να το καταλάβεις, κατάλαβε το. Μια χαρά Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Γι' αυτό τώρα, εφόσον απολαμβάνουμε την αγαθοσύνη του Κυρίου, αδερφοί, την απολαμβάνουμε, μπορούμε να φωνάξουμε αμήν, Κύριε. Την απολαμβάνουμε, αδερφοί. Απολαμβάνουμε την ευλογία του Θεού, τη χαρά του Θεού. Βλέπουμε τη γυναίκα μας, βλέπουμε τον άντρα μας, βλέπουμε τα παιδιά μας, βλέπουμε τους αδελφούς μας, ερχόμαστε στην εκκλησία. Απολαμβάνουμε την αγαθοσύνη του Θεού, την αγαθότητα του Κυρίου. Εάν λοιπόν, λέει, απολαμβάνετε την αγαθοσύνη του Κυρίου, αναζωστείτε τις σοσφίες της διανοίας σας, εγκρατεύεστε, προσέχετε, φροντίζετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε, μη σας παρασύρει αυτό το κακό που είναι έξω. Μείνετε στερεοί και αμετακίνητοι στο Λόγο του Θεού, στην πίστη, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, στο έργο του Θεού. Και έχετε τελεία ελπίδα εις την χάρη που έρχεται σε εσάς. Τελεία ελπίδα όμως. Μια ελπίδα όχι σαν τους άλλους, αναβαλωμένη. Ξέρετε, μια ελπίδα που έχουν οι άνθρωποι. Θα κερδίσω το λαχείο. Θα κερδίσω το πρώτο, το λότο. Το λαϊκό, το εθνικό και διάφορα τέτοια. Αυτές είναι οι ελπίδες όμως, αδελφοί αγαπητοί, που δεν εκπληρώνονται. Εμείς όμως έχουμε μία ελπίδα που είναι βεβαία και ασφαλής. Για αυτή τη χάρη που έρχεται. Δεν έχει έρθει ακόμη, αλλά έρχεται, στον δρόμο είναι. Είμαστε βέβαιοι ότι θα έρθει ο Χριστός να μας ευλογήσει. Αμήν. Ότι θα έρθει ο Χριστός να μας απαντήσει. Και ότι θα έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει. Δεν ελπίζω σε σένα ή εσύ σε μένα. Θα κάνουμε μουσκεμα. Θα χάσουμε τα πάντα. Η δική μας η ελπίδα είναι ο Χριστός. Και είναι, και θέλει ο Λόγος του Θεού να είναι τέλεια, μην αμφισβητείς. Θα έρθει ο Χριστός, θα έρθει. Θα σε ευλογήσει ο Χριστός, θα σε ευλογήσει. Γιατί? Γιατί είναι ο αληθινός Θεός. Είναι αγάπη.
Αυτόν φωνάζεις. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, ποιο είναι το κακό και το λάθος στον χριστιανό? Έχει ελπίδα που δεν είναι τελεία. Όταν η ελπίδα σου αρχίζει και χάνει και πειρασμοί, πολλοί θα έρθουν. Η αγωνία και ο αγώνας του διαβόλου είναι να σου στερήσει, να σου χαλάσει, να σου λιγοστέψει την ελπίδα. Θα γίνει, δεν θα γίνει, και αν δεν γίνει, πώς θα γίνει? Δεν θα γίνει, δεν το κάνει ο Χριστός. Θα γίνει. Πότε θα γίνει, πώς θα γίνει, και αν θα γίνει, δεν θα γίνει, μπορεί και να γίνει. Βρε, θα γίνει. Θα το κάνει ο Χριστός. Αμήν. Θα γίνει. Αμήν. Είσαι βέβαιος? Αμήν. Για τίποτα άλλο δεν είμαι βέβαιος. Για ένα είμαι βέβαιος. Ότι ο Ιησούς Χριστός με αγαπάει. Αμήν. Δεν είμαι βέβαιος, το έχω πει πολλές φορές και το εννοώ. Για τον εαυτό μου δεν είμαι βέβαιος, για τη γυναίκα μου δεν είμαι βέβαιος, για σας δεν είμαι βέβαιος, για τη ζωή μου, για τίποτα δεν είμαι βέβαιος. Ένα όμως είμαι απολύτως βέβαιος, ότι ο Χριστός με αγαπάει. Και με αγαπάει με μία αγάπη σε αιώνια. Και επειδή με αγαπάει, η ελπίδα μου είναι τελεία και ξέρω ότι έρχεται να με ελευθερώσει. Έρχεται να με ευλογήσει. Και μάλιστα έρχεται να επέμβει στη ζωή μου αποτελεσματικά, καταλυτικά, όχι με τον τρόπο που εγώ σκέφτομαι ή προσεύχομαι ή νομίζω που ζητάω, με πολύ πολύ καλύτερο τρόπο, με πολύ μεγαλύτερη δύναμη, με πολύ μεγαλύτερη ευλογία. Και όσο η ελπίδα μου αυτή είναι τελεία, τόσο και η χαρά μου είναι πλήρης και η πίστη μου είναι αυξανόμενη. Και επειδή ελπίζω στον Κύριο, κατατάσσομαι, εγώ κατατάσσω τον εαυτό μου βάσει του Λόγου του Θεού, κατατάσσω τον εαυτό μου στους ευλογημένους. Και όταν μιλάει ο Λόγος του Θεού για ευλογημένους, μιλάει σαν τα δέντρα που είναι φυτευμένα παρά το σύριακα στον υδάτο. Όταν βλέπεις την καρδιά σου, εγώ θα πω και κάτι άλλο που δεν είναι σωστό, όταν βλέπεις τον άλλονε να χάνει την ελπίδα του ή η ελπίδα του να είναι όχι τέλεια, πες του στην καρδιά σου πρώτα, αλλά και στον άλλονε, αν και δεν είναι σωστό, πες του πρόσεξε. Πρόσεξε. Πρόσεξε μην περάσει η χάρη του Χριστού που έρχεται και δεν σ' αγγίξει. Μήπως μεταφερθείς από τον τόπο της ευλογίας, γιατί είναι γραμμένο. Ευλογημένος ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο και η ελπίδα του είναι μόνο ο Κύριος. Αυτός είναι σαν το δέντρο που είναι φυτευμένο στους ρίακα στον υδάτο. Μα βλέπεις που έρχεται η ανομβρία. Έχεις νερό εσύ. Βλέπεις που έρχεται ο καύσωνας. Να ανησυχείς. Έχεις ποτάμι εσύ. Βλέπεις που έρχεται η παγωνιά, τα παγώσει όλα. Είπα βάζει το ποτάμι, δεν παγώνει. Έχει στην επιφάνεια να παγώσει λίγο, από κάτω θα παίρνεις εσύ. Μην βγαίνεις από τον τόπο του ευλογημένου χριστιανού. Μην αμφισβητείς τώρα τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Μα και έχει περάσαν τα χρόνια, έκανα και λάθη και έγινε και τούτο και έγινε και... Μη φοβάσαι, αδερφέ. Να έχεις ελπίδα τελεία στην ερχομένη χάρη του Χριστού. Γιατί θα έρθει ο Χριστός. Και θα έρθει και θα σε ευλογήσει και θα έρθει και θα σε παντρέψει και θα έρθει και θα σου δώσει και παιδιά και θα έρθει να κάνει πολλά πράγματα, αλλά το σημαντικότερο από όλα αυτά είναι μικρά. Πολύ μικρά για τον Χριστό. Το σημαντικότερο από όλα είναι ότι θα έρθει να σε παραλάβει. Ότι θα έρθει να σε αναστήσει. Ότι θα έρθει να σε κάνει όμοιο με Αυτόν. Και τίποτα άλλο να μην κερδίσεις. Το γεγονός ότι θα γίνεις όμοιος με Αυτόν είναι λίγο. Ό,τι και να κερδίσεις εδώ είναι για λίγο. Για πόσο? Πολύ λίγο. Και όσο περνάνε τα χρόνια, για λιγότερο. Κλείνω 35 χρόνια γάμου με τη γυναίκα μου. Πόσο να μείνουμε ακόμη παντρεμένοι? Θα έρθει ο Κύριος να μας πάρει. 5, 10, 20 χρόνια. Κάποια στιγμή θα φύγω εγώ, θα μείνει μόνη της, θα φύγει αυτό η Άννα, θα μείνω μόνος μου. Θα γίνουν όλα αυτά, αδερφοί. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι θα έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει. Αμήν, αδερφοί. Θα έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει. Και θα συναντηθούμε και όλοι μαζί. Και θα δοξάζουμε τον Χριστό. Και θα κοιτάμε τα χέρια μας, τα πόδια μας. Και δεν θα είναι έτσι. Αλλά θα είναι άφθαρτο σώμα. Αθάνατο σώμα.
Αλληλούια! Γνωρίσαμε τη χάρη του Χριστού. Γνωρίσαμε ότι αγαθός είναι ο Κύριος. Και η ελπίδα μας είναι τελεία. Όλα να παρέλθουνε. Ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Και όλα θα παρέλθουνε. Ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Γι' αυτό ο στέκνα υπακοής πια ένιζε τέκνο απειθίας. Ο άνθρωπος όταν γεννιέται εκθελήματος ανδρός και γυναικός είναι τέκνο ανυπακοής. Τέκνο παράβασης. Είναι ο υιός του ανθρώπου, είναι νικημένος. Δεν μπορεί να νικήσει τον διάβολο. Δεν μπορεί να έρθει σε αγιασμό και καθαρότητα. Και να θέλει. Θέλεις, αλλά μία δύναμη μέσα σου μεγάλη, η δύναμη της αμαρτίας, σε κάνει να κάνεις αυτά που δεν θέλεις. Θέλεις να είσαι τίμιος, αλλά λες και κάνεις πράγματα παράνομα. Θέλεις να είσαι ειλικρινής, λες ψέματα. Θέλεις να είσαι καθαρός, βρωμίζεσαι. Τέκνα ανυπακοής. Τέκνα οργής είναι ο άνθρωπος που είναι γεννημένος από θέλημα ανδρός και γυναικός. Όταν όμως γεννηθείς δια του Λόγου του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου, από τον Θεό τον Πατέρα, τότε γίνεσαι τέκνο υπακοής. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει τώρα μπορείς να υπακούσεις. Η διαφορά μας, αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε ποια είναι? Είναι ότι εμείς μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Ενώ οι άνθρωποι θέλουν, αλλά δεν μπορούν. Είναι σαν την ελιά. Έχω εκεί στον κάλα μου αγριελιές και ό,τι και να τις κάνεις, άγριες ελιές βγάζουν. Αγριότατες, δεν κάνουν ούτε για φάγωμα, ούτε για τίποτα. Όταν όμως πας και τις μπολιάσεις, τι κάνεις? Εγώ τώρα τα μαθαίνω αυτά, τα ξέρω, αλλά τα έχω ξεχάσει. Αρχίζεις και κόβεις τα παράριζα. Αρχίζεις και το φροντίζεις. Ε, κυρία μου, λέω, ό,τι κάνω εγώ σε αυτή την ελίτσα κάνεις εσύ σε μένα. Λέει, μην αφήσεις τα παράριζα γιατί θα φάνε το καλό τον πόλη. Αλλά τι να κάνεις, μόλις μεγαλώσουν πήγαινε κλάδεψε τα. Κύριε Θεέ μου, και όταν εγώ δεν μπορώ στέλνω τη γυναίκα μου. Και όταν ο Θεός δεν μπορεί στέλνει την Εκκλησία. Στέλνει την Εκκλησία, είναι το κάθε... Και τι μένει, μόνο το καθαρό πόλη. Το Άγιο Σπέρμα μένει. Και όσο μένει τόσο μεγαλώνει, μεγαλώνει και τι γίνεται, δέντρο μετά. Και τι δέντρο, ήμερο. Και ελιές που κάνει πολύ καλές. Ως τέκλαν λοιπόν υπακοής που μπορείτε, προσέχτε. Γιατί ο Κύριος μου κόψε το τσιγάρο, εγώ όμως αν θέλω ξανακαπνίζω. Και κρυφά και φανερά. Για σκεφτείτε να έρθω μια μέρα με ένα πουρο μέσα στην Εκκλησία. Άμα θέλω μπορώ. Δεν είναι ότι σας ντρέπομαι και σας ντρέπομαι. Δεν είναι ότι επειδή αναγκάζομαι και πιέζομαι δεν καπνίζω. Είναι, αδελφοί αγαπητοί, γιατί μας έκανε τέκνα υπακοής ο Θεός. Γιατί να καπνίσω τώρα? Γιατί να αμαρτήσω? Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Πρόσεξε όμως. Πρόσεξε τώρα που λυτρώθηκες από τη ματέα πατραπαράδοτο διαγωγή σου. Όχι διαφθαρτών αργυρίου χρυσίου. Δεν λυτρώθηκες επειδή έκανες ένα τάμα. Και οι άνθρωποι κάνουν τάματα οι καημένοι. Σαν τον πόη μου μια λαμπάδα. Καίγεται λίγο, κάποιος την πουλάει και χρήμα και παίρνει και βγάζει τα υπόλοιπα. Να και τα χρυσάφια, να και τα σήμια. Και εγώ τα έκανα αυτά. Αλλά λύτρωση και σωτηρία δεν υπήρχε. Εμείς σωθήκαμε, και προσέξτε τι λέει, αδελφοί αγαπητοί, με το αίμα του Χριστού που είναι άμωμο και άσπυλο ως αμνός του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη για τις αμαρτίες τους ο Θεός έλεγε σφάξτε ένα αρνάκι, δύο αρνάκια, δέκα αρνάκια, 50 αρνάκια, ο Σολομών έσφαζε χιλιάδες αρνάκια. Και γατσικάκια και βόδια και απ' όλα. Προσφορά, θυσία υπέρ των αμαρτιών. Εμείς τώρα δεν σφάζουμε τίποτα. Αλλά ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Έχισε το αίμα του. Και εμείς πιστέψαμε σε αυτό. Και εμείς, και επειδή πιστέψαμε σε αυτό, δεχθήκαμε την πρόσκληση του Θεού. Και έτσι είμαστε προσκεκλημένοι, εκλεγμένοι, εκλεκτοί από το Θεό. Και κεκλημένοι και εκλεκτοί. Αυτός λοιπόν ο αμνός του Θεού μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού ότι ήταν προορισμένος να πεθάνει προκαταβολής κόσμου. Πριν να γίνει ο κόσμος, πριν να πει γεννηθεί το φως, πριν να γίνουν όλα,
Ο Θεός, γι' αυτό μας λένε οι άνθρωποι, μου λένε οι άνθρωποι, καλά, όταν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, δεν ήξερε ότι θα τον πλανήσει ο διάβολος? Γιατί τον έφτιαξε? Γιατί δεν τον έφτιαξε λίγο μεγαλύτερο από τον διάβολο, να μην τον πλανήσει? Έκανε λάθος δηλαδή και τον έφτιαξε? Καθόλου, λέω. Τον έφτιαξε τον άνθρωπο και είχε προγνωρίσει και είχε προετοιμάσει και τη σωτηρία του ανθρώπου. Γιατί? Γιατί δεν θέλει ο Θεός να πάει στον ουρανό ο δυνατός. Γιατί όταν κανένας είναι δυνατός, στηρίζεται στη δύναμή του. Δεν θέλει δυνατούς ο Θεός. Το δυνατό τον φοβάται. Ο διάβολος ήταν ο πιο δυνατός. Και έγινε διάβολος. Αδυνάτους θέλει ο Θεός. Και όταν είσαι αδύνατος να χαίρεσαι. Σε θέλει ο Θεός. Όταν είσαι αδύνατος, μπορεί οι άνθρωποι να μην σε θέλουν, να μην σε παραδέχονται. Αλλά και σε θέλει και σε παραδέχεται ο Χριστός. Και σε αγαπάει ο Χριστός. Και θα αποδειχθεί και θα φανερωθεί δυνατός ο Χριστός στη ζωή σου. Είχε προγνωρίσει λοιπόν, είχε προετοιμάσει ο Θεός. Προορισμένος προκαταβολής κόσμου ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο αμνός του Θεού του σώντος, για τη σωτηρία των ανθρώπων, όχι όλων, των ανθρώπων που θα πιστέψουν σε αυτόν. Αν θέλετε, αδελφοί αγαπητοί, να ομολογήσουμε τη διαφορά μας με τον κόσμο, είναι μία. Εμείς δεχθήκαμε τον Χριστό, καμία άλλη. Τίποτα άλλο. Μα οι άλλοι είναι σοφοί, είναι πιο καλοί. Ξέρετε ότι οι άνθρωποι έξω μερικές φορές είναι πιο καλοί από εμάς. Πιο σοφοί από εμάς. Είναι πιο τίμιοι από εμάς. Πιο εργατικοί από εμάς. Πιο έξυπνοι. Πιο μορφωμένοι. Πιο ευγενείς. Αλλά ο Χριστός διάλεξε εμάς, περίεργο. Γιατί? Ένα έχουμε χαρακτηριστικό. Τίποτα άλλο. Δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό. Δεχθήκαμε τον Υιόν του Θεού το μονογενή. Δεχθήκαμε το Λόγο του Θεού που έγινε σάρξη. Τίποτα άλλο. Απολύτως τίποτα άλλο. Σε τίποτα άλλο δεν διαφέρουμε. Σε τίποτα άλλο δεν είμαστε καλύτεροι. Όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστό, εις αυτούς έδωκε ο Θεός εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Αυτή είναι η διαφορά μας. Δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό και μας έδωσε εξουσία και γίναμε παιδιά Θεού. Και μάλιστα παιδιά υπακοής. Τέκνα Θεού, κληρονόμη Θεού και συγκληρονόμη του Ιησού Χριστού. Μα όλα αυτά με μία πίστη, αυτή την πίστη θέλει ο Χριστός. Με μία πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, με μία πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού, με μία πίστη στο Λόγο του Χριστού. Και όσο το δεύτερο μεγάλο μυστικό μας μένει ενωμένη η πίστη μας με το Λόγο του Θεού, τόσο δοξάζεται ο Χριστός στη ζωή μας και τόσο εμείς απολαμβάνουμε ότι αγαθός είναι ο Κύριος. Πιστέψαμε, αλλά μένει η πίστη μας ενωμένη με το Λόγο του Θεού. Ώστε, και ακούτε τι λέει, εφανερώθη λοιπόν ο Χριστός τις έσχατες ημέρες για να μας σώσει. Ποιους? Τους πιστεύοντας εις τον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν στο Θεό. Και εδώ θέλω σας παρακαλώ να το προσέξουμε. Το ξαναλέω. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν στο Θεό. Και ο διάβολος ακόμη πιστεύει στο Θεό και θρύτει. Θρύτει, αγριεύει. Ο κόσμος είναι γεμάτος από θρησκείες που πιστεύουν στο Θεό. Αλλά το Ευαγγέλιο μας περιγράφει και μας εξηγεί και μας αναλύει εις τους πιστεύοντας εις τον Θεόν διά του Ιησού Χριστού, που ανέστησε τον Ιησού Χριστόν εκ των νεκρών και έδωσε εις αυτόν δόξα, ώστε εις πίστη σας εις τον Θεόν να είναι και η ελπίσα εις τον Θεόν να είναι αληθινή, να είναι πραγματική, να είναι αποτελεσματική, να είναι δηλαδή πίστης σώζουσα. Αυτή είναι η πίστη μας, αυτή είναι η διαφορά. Μα ίδια δεν είναι και οι βουδιστές πιστεύουν στο Θεό? Αμέ. Και οι μουσουλμάνοι πιστεύουν στο Θεό? Αμέ. Και όλοι πιστεύουν στο Θεό? Αμέ. Και προσθέτουμε, και ο διάβολος πιστεύει στο Θεό. Αλλά φρύτη. Ποια είναι η διαφορά? Όχι του χριστιανού, γιατί και χριστιανοί πιστεύουν στο Θεό.
Αλλά η πίστη τους δεν είναι αυτή που θέλει. Δια του Ιησού Χριστού. Πιστεύω στο Θεό γιατί ο Χριστός με αναγέννησε και μου έδωσε αυτή την πίστη που ομολογώ. Έδωσε αυτή την πίστη στην καρδιά μου που ομολογώ και σώζουμε. Πιστεύω με την καρδιά μου, ομολογώ με τα χείλη μου και σώθηκα. Τι ομολογώ? Ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού Χριστό. Και έτσι η πίστη μου είναι σώζουσα. Η ελπίδα μου είναι αληθινή και βεβαία και είναι στον Θεό μέσα από το σωστό δρόμο. Ουδής έρχεται προς εμέ. Αν αυτόν δεν ελκύσει ο Θεός, λέει ο Χριστός. Αλλά και ουδής πηγαίνει στον Πατέρα μου, εάν δεν έλθει διε μου. Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Ώστις εισέλθει διε μου δι' αυτής της θύρας που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος, ο Λόγος του Θεού, αυτός θα βρει τον Πατέρα. Και σε αυτόν που εισήλθε δια της θύρας των προβάτων θα έλθουμε ο Πατέρας μου και εγώ δια Πνεύματος Αγίου και θα κατοικήσουμε. Και θα γίνει αυτός ναός του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο θα κατοικεί μέσα του. Μεγαλή αδερφή κάνει ο Θεός. Γνωρίσαμε τη χάρη του Θεού, γνωρίσαμε ότι αγαθός είναι ο Κύριος. Αφού λοιπόν είναι έτσι τα πράγματα, τότε καθαρίσαντες τας ψυχάς σας, και εδώ μπαίνουμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα πολύ σοβαρό, είναι ανάγκη να καθαρίσουμε τις ψυχές μας. Τις ψυχές μας. Είναι ανάγκη να καθαρίσουμε τις ψυχές μας. Να καθαρίσω το σώμα μου, το καταλαβαίνω. Πάω και κάνω μπάνιο. Να καθαρίσω την καρδιά μου, το καταλαβαίνω. Από παράπονα, από θυμούς, από οργή πηγαίνω και ζητάω το αίμα του Ιησού Χριστού. Να καθαρίσω το πνεύμα μου, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Ταπεινωθώ για να μην υπάρχει αλαζονία του βίου, ταπεινωθώ, θα πω συγχώρεσέ με Θεέ μου, θα έρθει ο Κύριος, βλέπει ταπεινό, κάνει χάρη, καθαρίζει και το πνεύμα μου. Καθαρίζω την ψυχή μου. Και είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη γιατί? Γιατί έτσι είσαι ευάρεστος στο Θεό. Έτσι σε θέλει ο Θεός. Και δεν μπορείς αν δεν είσαι έτσι να πλησιάσεις το Θεό. Καθαρίσατες λοιπόν τας ψυχάς σας πώς? Με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος. Με την υπακοή, και κοιτάξτε τι λέει, δεν λέει του Ευαγγελίου, της αληθείας. Θα καθαρίσεις την ψυχή σου υπακούοντας στην αλήθεια. Αλλά δεν μπορείς να υπακούς την αλήθεια παρά μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που θα σου δώσει δύναμη, ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Θα σου δώσει δύναμη για να μένεις υπάκος της αλήθειας. Και η αλήθεια βεβαίως είναι ο Λόγος του Θεού, βεβαίως είναι το Ευαγγέλιο. Αλλά αν δεν έρθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο να σου δώσει δύναμη, να σε καταστήσει πραγματικά ικανό, δεν μπορείς να καθαρίζεις την ψυχή σου δια της υπακοής της αληθείας. Και τι θα είναι η ψυχή σου? Η ψυχή σου θα είναι ταλαιπωρείται. Θα λερώνεται, θα βρωμίζει. Και τι σημαίνει ψυχή? Ο εσωτερικός άνθρωπος. Το ψυχικό σώμα. Η ύπαρξή μας. Ολόκληρη η ύπαρξή μας. Έχουμε τρία σώματα. Είμαστε τριαδικό δημιούργημα του Θεού. Σώμα, ψυχή και πνεύμα. Η ψυχή σου καθαρίζεται μόνο με την υπακοή του Λόγου του Θεού. Και υπάκουος στην αλήθεια θα γίνεις μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και τότε, όταν θα καθαριστεί η ψυχή σου, τότε θα είναι εφικτή η Φιλαδέλφια η Ανυπόκριτος. Τότε θα μπορείς να αγαπήσεις εν θέρμος αλλήλους εκαθαράς καρδίας. Δεν μπορείς να αγαπήσεις ένθερμα τον άλλον. Και θα το πω πιο απλά και πιο καθαρά. Η εντολή του Χριστού είναι αγάπησε τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου
και αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα. Ποιος από εμάς, αδερφοί αγαπητοί, μπορεί να ισχυριστεί ότι αγαπάει τον άλλονε όπως τον αγάπησε ο Χριστός? Ποιος? Μ' αγαπάς όπως αγάπησε ο Χριστός, τι λες? Πώς το καταλαβαίνεις? Σ' αγαπάω όπως μ' αγάπησε ο Χριστός, τι λες? Πώς το καταλαβαίνεις? Εδώ να προχωρήσω και πιο πολύ, που μπαίνει μέσα και το ένστικτο και το φίλτρο και όλα αυτά τα οποία λένε οι άνθρωποι και είναι αλήθεια. Αγαπάς το παιδί σου όπως αγάπησε ο Χριστός? Πώς το καταλαβαίνεις? Αδελφοί αγαπητοί, αυτό είναι αδύνατο. Αδύνατο. Αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου? Είναι πιο εύκολο. Ποιος μπορεί να το πει? Πώς το καταλαβαίνεις? Δηλαδή μας λέει πράγματα και εντολές ο Χριστός που δεν γίνονται? Μας λέει πράγματα και οδηγίες το Πνεύμα το Άγιο που είναι ανέφικτες? Δηλαδή είναι μια ουτοπία το Ευαγγέλιο, μια φαντασία? Λένε για διάφορα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά συστήματα ότι είναι ανέφικτα. Και προσπαθούν να τα πετύχουν, αλλά δεν γίνεται. Και ξέρετε γιατί δεν γίνεται? Όλοι θέλουμε την ισότητα. Αλλά όταν πρόκειται για την ισότητα τη δική μου με τη δική σου, εκεί χαλάει η δουλειά. Θέλουμε την ισότητα των άλλων. Και ακόμη κάτι καλύτερο, θέλουμε την ισότητα αυτών που είναι πιο πλούσιοι με εμάς. Δεν θέλουμε τι, δεν θέλει η καρδιά μας, δεν αποδέχεται η καρδιά μας την ισότητα του πιο φτωχού με εμένα. Δεν θα γίνω ίσως με σένα. Εσύ πρέπει να γίνεις ίσως με εμένα. Έτσι είναι εύκολο. Ο πλούσιος να γίνει ίσως με εμένα. Όχι ο φτωχός να, εγώ να γίνω ίσως με το φτωχό. Και να το πω πιο, γιατί αυτό θα πεις ότι μπορεί να βρεθούν αλτρουιστές. Εσύ που είσαι υγιής, να γίνεις το πρότιμό μου και να είμαι κι εγώ. Αλλά εσύ που είσαι άρρωστος, εγώ να γίνω ίδιος με σένα? Ή όχι βέβαια? Ή όχι βέβαια? Να γίνω εγώ άρρωστος σαν και σένα? Άρα η ισότητα είναι μια ουτοπία. Και αν η ισότητα, που είναι απλό πράγμα, είναι μια ουτοπία, η αγάπη, εκεί να δεις ουτοπία. Αλλά και καλά, η αγάπη μπορεί να πεις ότι σ' αγαπάω. Δεν θέλω να σου μιλάω και πολύ, αλλά σ' αγαπάω. Δεν θέλω να κάνουμε και πολύ παρέα, αλλά σ' αγαπάω όμως. Μην έρχεσαι και συχνά στο σπίτι μου, αλλά σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω ιδίως όταν δεν μου ζητάς. Ιδίως σ' αγαπάω πιο πολύ όταν μου δίνεις. Σ' αγαπάω. Αλλά να σ' αγαπάω όπως ο Χριστός μ' αγάπησε όταν τον βλαστήμαγα και μ' αγάπαγε και πέθανε για μένα? Να σ' αγαπάω όπως ο Χριστός που έδωσε την ψυχή του για μένα? Να σ' αγαπάω όπως ο Χριστός που άφησε τα ελεφάντινα παλάτια της δόξης και ήρθε κάτω και ταπείνωσε τον εαυτό του έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού για μένα? Έτσι να σ' αγαπάω? Αυτό δεν γίνεται. Και δεν γίνεται. Αλλά τι λέει όμως ο Λόγος του Θεού? Άμα καθαρίσεις την ψυχή σου με την υπακοή της αληθείας δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου και η ψυχή σου μοιάσει με την ψυχή του Χριστού που ήτανε Άγιος, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Τότε με αυτόν τον αγιασμό θα αγαπήσεις ένθερμα τον άλλονε, γιατί η καρδιά σου θα είναι σαν την καρδιά του Χριστού. Και αν η καρδιά μου είναι ίδια με τον Χριστό, τότε και η αγάπη μου θα είναι ίδια με τον Χριστό. Εύρον Δαβίδ τον τυνιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου. Αυτός θα κάνει όλα τα θελήματά μου. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού και λέει, θα βγάλω την πέτρινη καρδιά σου και θα σου βάλω μια άλλη καρδιά, σάρκινη. Και αυτή τη σάρκινη καρδιά θα την πλάσω και θα την κάνω απαλή και τρυφερή. Θα την κάνω μια καρδιά που θα μοιάζει με τη δική μου, που θα είναι ίδια με τη δική μου. Και τότε να δεις που αυτή η καρδιά που θα σου δώσω, αυτό το πνεύμα που θα σου δώσω, το νουν του Χριστού που θα σου δώσω, που θα είναι σαν το πνεύμα το δικό μου,
αυτή η καρδιά θα αγαπάει σαν και εμένα, αυτό το πνεύμα θα σκέφτεται σαν και εμένα και τότε και εσύ θα γίνεις Άγιος καθώς εγώ είμαι Άγιος. Καθώς είναι και γραμμένο, Άγιοι γίνεστε διότι εγώ είμαι Άγιος. Δηλαδή, να το καταλάβουμε αυτό τι σημαίνει, Άγιοι γίνεστε διότι εγώ είμαι Άγιος. Δηλαδή, το ξαναλέω και θα το καταλάβουμε, Άγιοι γίνεστε διότι εγώ είμαι Άγιος. Εγώ που είμαι Άγιος θα σας κάνω Αγίους. Δεν θα γίνετε μόνοι σας Άγιοι, αλλά επειδή εγώ είμαι Άγιος, θα σας κάνω και εσάς Αγίους. Δεν θα γίνεις Άγιος, ο Χριστός θα σε κάνει Άγιο. Θα σε αγιάσει με την υπακοή του Λόγου της Αληθείας, δια του Πνεύματος του Αγίου. Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Μα πώς θα γίνουμε Άγιοι? Εγώ θα σας αγιάσω, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Αλληλούια! Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, να σας πω κάτι. Μπορώ να φωνάξω, Άγιο θα σε κάνει ο Χριστός, γιατί αυτός είναι Άγιος. Δεν θα μας κάνει όμοιους με Αυτόν? Μην. Δεν θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν? Μην. Δεν θα Του μοιάσουμε? Δεν θα μοιάσουμε στον Πατέρα μας? Εμείς ένα θέλουμε. Αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού, μιμητέ του Θεού γίνεστε και περιπατείτε εν αγάπη. Σε ποιον θες να μοιάσεις αδερφέ? Σε ποιον θες να μοιάσεις αδερφή? Να, πρότυπα πολλά. Υπάρχει ένας Ολυμπιονίκης, υπάρχει ένας γιατρός μεγάλος, υπάρχει ένας δικηγόρος μεγάλος, υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής. Υπάρχει, που άμα θες να σου δείξω πρότυπα, αλλά υπάρχει και ένας ταπεινός διδάσκαλος. Υπάρχει και ένας που άφησε τη δόξα του και ήρθε για να σε σώσει. Σε ποιον θες να μοιάσεις? Εγώ θέλω να μοιάσω στο Χριστό. Ναι, λέει ο πατέρας, ναι. Πού θες να μοιάσεις? Στον Ιησού, που είναι εικόν του Θεού του αοράτου. Σε αυτόν θέλω να μοιάσω. Εγώ θα σε κάνω να είσαι όμοιος με αυτόν. Εγώ θα φτιάξω την καρδιά σου να είναι σαν την καρδιά του. Θέλεις να έχεις το φρόνημα του Χριστού? Εγώ θα στο δώσω. Θέλεις να έχεις τη ζωή του Χριστού? Εγώ θα στη χαρίσω. Και αυτά που έκαμε ο Χριστός, εσύ θα κάνεις πιο πολλά. Γιατί? Γιατί θες να Του μοιάσεις. Θες να Του μοιάσεις σε αγάπη. Θες να Του μοιάσεις σε ταπείνωση. Θέλεις. Θέλεις να το πιστεύεις. Το πιστεύεις ότι επειδή είναι Άγιος θα σε κάνει Άγιο? Το πιστεύεις. Το ελπίζεις. Το περιμένεις. Αγαπάς τον Χριστό και θέλεις να Του μοιάσεις. Τώρα δεν μένει παρά πίστης, ελπίς και αγάπη και ο Χριστός όλα θα τα κάνει. Άγιος, Άγιοι γίνεστε γιατί εγώ είμαι Άγιος. Δεν είναι προτροπή, αν και είναι. Είναι υπόσχεσης. Μπορείς να γίνεις μόνος σου Άγιος? Αν μπορούσες δεν χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός. Μπορείς? Δεν μπορώ. Μπορείς να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως ο Χριστός σε αγάπησε? Δεν μπορείς. Τι μπορείς να κάνεις? Τίποτα. Μπορείς να πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός θα σε κάνει τα πάντα. Μπορείς να αναστηθείς μόνος σου? Δεν μπορείς. Αλλά θα αναστηθείς. Γιατί αυτός που ανέστησε τον Χριστό θα αναστήσει και σένα. Αδελφοί αγαπητοί, ζούμε ένα μεγαλείο. Ζούμε ένα θαύμα. Ζούμε τη χάρη του Χριστού και την αγαθότητά Του. Μπορούμε να φωνάξουμε, εξεύρω Κύριε ότι είσαι αγαθός. Εξεύρω. Γιατί ήμουν αμαρτωλός και με έκανες Άγιο. Ήμουν ψεύτης και γέμισες την καρδιά μου με αλήθεια. Ήμουν μέσα στο σκοτάδι και με έφερες στο φως. Κύριε Θεέ μου, γι' αυτό, αφού απορρίψετε πάσαν κακία, πάντα δόλων, όλες τις υποκρίσεις, όλους τους τόνους και όλες τις καταλαγές, τι θα πει απορρίψετε? Απορρίψετε. Δηλαδή, αφού τις καταδικάσετε, αφού τις διώξετε από πάνω σας, όχι αφού μπορέσετε εσείς να μην έχετε κακία, αλλά απορρίπτω την κακία, την καταδικάζω την κακία, δεν τη θέλω.
Δεν θέλω το δόλο. Δεν θέλω την υποκρισία. Δεν θέλω να φθονώ. Δεν θέλω. Δεν θέλω να καταλαλώ. Τα απορρίπτω στο όνομα του Χριστού. Απορρίψατες λοιπόν όλα αυτά, επιποθήσατε, δηλαδή ποθήσατε με όλη την καρδιά σας. Επιποθήσατε τι? Όχι τον αγιασμό, το λογικό άδωλο γάλα που είναι ο λόγος του Θεού για να αυξηθείτε δι' αυτού. Μην επιποθήσετε να αυξηθείτε, δεν μπορείτε. Θα απορρίψετε όλα αυτά που δεν θέλει ο λόγος του Θεού και θα επιποθήσετε το λόγο του Θεού και δια του λόγου του Θεού θα αυξηθείτε. Να λοιπόν το Άγιοι γίνεστε γιατί εγώ είμαι Άγιος. Πώς θα αυξηθώ? Πού? Σε αγιασμό, σε πίστη, σε αγάπη, σε ελπίδα, στη ζωή του Χριστού. Αφού απορρίψω αυτά που ο Θεός δεν θέλει, τότε θα επιθυμήσω να τρέφομαι από το λόγο του Θεού. Να τρέφομαι. Μα μπριζόλες, άσε μπριζόλες. Το λογικό άδωλο γάλα, που είναι ο λόγος του Θεού. Και τότε, δια του λόγου του Θεού, θα αυξάνεις. Και θα αυξάνεις επειδή ο Χριστός είναι αγαθός. Επειδή ο Κύριος είναι αγαθός. Δεν αυξάνεις επειδή εσύ είσαι αγαθός. Δεν αυξάνεις επειδή εσύ είσαι Άγιος, είσαι καλός. Όχι. Δεν είσαι καλός, απορρίπτεις. Δεν είσαι ελευθερωμένος από την κακία, απλώς την απορρίπτεις. Δεν θέλεις δηλαδή. Την πετάς ρε παιδί μου. Δεν θέλω ούτε κατακρίσεις. Να σου πω κάτι, δεν θέλω να ακούσω. Γιατί? Γιατί έχω απορρίψει τις καταλλαγές. Τις έχω απορρίψει. Τη συχαίνω με τις καταλλαγές. Είδες αυτός πως πήγε καλά? Δεν τον ζηλεύεις? Όχι. Γιατί συχαίνουμε τη ζήλια. Συχαίνουμε την κακία. Τη συχαίνουμε, την αηδιάζω. Δεν τη θέλω. Τι θέλεις? Το λογικό άδωλο γάλα. Τότε θα αυξάνεσαι. Θα αυξάνεσαι δια του λόγου του Θεού. Και θα γνωρίζεις και θα ομολογείς ότι αγαθός είναι ο Κύριος. Αγαθός είναι ο Κύριος. Δεν είσαι εσύ αγαθός. Ο Κύριος είναι αγαθός. Δεν είσαι Άγιος. Ο Κύριος είναι Άγιος. Τι θα σου χαρίσει εσένα? Αγιασμό. Τι θα σου χαρίσει? Αγαθοσύνη. Τι θα σου χαρίσει? Τη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Αλληλούια.